η συζήτηση για τις αρμοδιότητες εμφανίζει μια πολυπλοκότητα, αν και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν πάμε να δούμε παραδείγματος χάρη συγκεκριμένες διατάξεις, είναι τα πράγματα αρκετά σαφή. Δέχομαι ότι υπάρχει μια, όπως είπα, πολυπλοκότητα, νομική πολυπλοκότητα. Τι είναι εκείνο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, πραγματικά μας λείπει. Μας λείπει στο κράτος ένα κεντρικό σημείο, το οποίο θα κάνει την κατανομή και την αξιολόγηση των διαφόρων αρμοδιοτήτων, έτσι όπως αυτές κάθε φορά εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο. Να το κάνω πολύ απλό. Κάθε εβδομάδα ψηφίζονται νόμοι. Πολλοί από αυτούς τους νόμους έχουν μέσα καινούργιες δράσεις, τις οποίες ζητούν και διεκδικούν για τους εαυτούς τους οι φορείς. Τα Υπουργεία, η Αυτοδιοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ελεγχόμενα από το κράτος κλπ. Για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι ακριβώς ένα κεντρικό σημείο που θα κάνει αξιολόγηση αυτών των αρμοδιοτήτων και την σωστή κατανομή τους. Αυτό μας λείπει και είναι κάτι το οποίο έχουμε πει, το συζητούσα από τις προάλλες με τον Πρωθυπουργό, ότι πρέπει να απεικονιστεί, να ενταχθεί στον οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών που πρέπει να αναλάβει να κάνει αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει πολύ και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, τίθενται, θα μπορούν και να αποσαφηνίζονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.